Πάρα πολύ σημαντική αυτή εδώ η οικογένεια ασκήσεων όπως έχουμε συζητήσει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως τα βαφτίσια. Τα βαφτίσια θα μας δώσουν εύστοχη διαχείριση σε όλη την άσκηση. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε λίγο με την γλώσσα Α, στην οποία Α θα διαπιστώσουμε ότι παραθέτουμε τέσσερα πράγματα συνολικά, όπου και για τον μη και για τον νη αυτό που ισχύει είναι ότι αυτά είναι μεγαλύτερες από το 1. Τα βαφτίσια λοιπόν που έχουμε δώσει στην άσκηση αυτή είναι ότι είναι ανεξάρτητοι περιορισμοί. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι η γλώσσα αυτή είναι κανονική. Πάμε στην επόμενη άσκηση, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι αρκετά έτσι περίεργη. Είναι ο αριθμός των μηδενικών είναι μικρότερος από το διπλάσιο του αριθμού των άσων. Το κύριο προσδιοριστικό είναι η λέξη μικρότερος. Οπότε μιλάμε για μία ανισότητα δύο πραγμάτων. Και επειδή έχω ανισότητα δύο πραγμάτων, αυτό σημαίνει άμεσα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η γλώσσα δεν είναι κανονική, άρα λοιπόν θα μπορούσε να μας ζητάει λίμα άντλησης εδώ όπως το κάνει, ή θα μπορούσε να μας ζητάει και το πακέτο των γλωσσών χωρίς εφραζόμενα, γραμματική δηλαδή και αυτόματος στίβας. Στην επόμενη άσκηση τώρα στη γάμα, πάλι έχω μία παράθεση τριών πραγμάτων. Έχω ότι το μη είναι μεγαλύτερο του 1, έχω ότι το νη είναι μεγαλύτερο του 3 και έχω ότι το κάπα είναι μεγαλύτερο του 1. Συνεπώς για τη γλώσσα αυτή να παρατηρήσουμε ότι πάλι ο κάθε εκθέτης έχει το δικό του περιορισμό. Συνεπώς μιλάμε για ανεξάρτητους περιορισμούς και για κανονική γλώσσα. Πάμε και στην τελευταία άσκηση, όπου εδώ πέρα να παρατηρήσουμε ότι μας συνδέει τους εκθέτες του μη με του νη. Μας λέει συγκεκριμένα ότι το μη είναι μικρότερο του νη, αν το διαβάσουμε έτσι με τη σειρά, και επίσης το κάπα είναι μεγαλύτερο του 1. Ο σκληρός περιορισμός της άσκησης είναι βέβαια ο περιορισμός της ανισότητας. Ανισότητα δύο πραγμάτων λοιπόν σημαίνει άμεσα ότι η γλώσσα θα είναι χωρίς συφραζόμενα. Η γλώσσα λοιπόν δεν θα είναι κανονική και επίσης θα είναι μια γλώσσα που θα είναι χωρίς συφραζόμενα. Τώρα είμαστε έτοιμοι, όλη αυτή είναι η προεργασία στο πρόχειρό μας, φύγεσαι από εδώ, έτσι η προεργασία στο πρόχειρό μας, προκειμένου να φτάσουμε τώρα να αποτυπώσουμε ό,τι ζητάει για κάθε μία άσκηση. Για τη γλώσσα α, ας πούμε, έχουμε ότι η γλώσσα είναι κανονική, άρα λοιπόν θα δώσω την κανονική έκφραση. Συνεπώς για τη γλώσσα α, η κανονική έκφραση είναι, ξεκινάω με 4 υποχρεωτικά μηδενικά, αμέσως μετά έχω όσους άσους θέλω, τουλάχιστον έναν με συγχωρείς, άρα βάζω έναν κάτω και αμέσως μετά όσους επιπλέον θέλω. Αμέσως μετά έχω πάλι τουλάχιστον ένα μηδενικό, συνεπώς ξεκινάω με ένα μηδενικό και μετά βάζω όσα μηδενικά θέλω και τελειώνω με έναν άσο. Ομοίως τώρα για την γλώσσα Γ, η οποία είναι ανεξάρτητη περιορισμή, άρα είναι κανονική και αυτή, τα παίρνω τα πράγματα με τη σειρά όπως τα βλέπω έτσι. Δηλαδή έχω στην αρχή όσους άσους θέλω, τουλάχιστον έναν. Άρα λοιπόν ένα ακολουθούμενο από όσους άσους θέλω. Μετά για τα μηδενικά είναι τουλάχιστον 3, οπότε 1, 2, 3 υποχρεωτικά και αμέσως μετά όσα επιπλέον θέλω. Και τελειώνω με το τουλάχιστον ένα άσο, όπου ξεκινάμε με το έναν άσο και μετά ακολουθούν επιπλέον όσοι άσοι επιπλέον θέλουμε. Για τη γλώσσα Β τώρα πρέπει να κάνουμε λίμα άντλησης. Και επίσης το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για τη γλώσσα δέλτα. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε λίγο τη γλώσσα Β, η οποία έχει μία ιδιαιτερότητα. Είναι κάπως κομπλεξική σαν γλώσσα, έτσι, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Οπότε λοιπόν εδώ αυτό το οποίο μας λέει είναι το εξής. Μας λέει ότι τα μηδενικά της γλώσσας είναι λιγότερα από το διπλάσιο των άσων. Εντάξει. Αυτό το οποίο βέβαια είναι καθαρά λεκτικό, αυτό το οποίο μελετάμε εδώ πέρα. Αλλά να τονίσουμε το εξής. Αν εγώ σου δώσω γράφω πάνω δεξιά, έτσι, τη μη γλώσσα 0 εις τη νη, 1 εις τη 2 νη, να παρατηρήσουμε εδώ ότι τα μηδενικά είναι 1 προς 2 αναλογία με τους άσους. Εντάξει. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα, άμα θέλουμε να το αποτυπώσουμε αυτό με λόγια, πρέπει να πούμε το εξής. Ποια είναι ίσα μεταξύ τους, άμα το γράψουμε λόγια. Θα γράψω λοιπόν ότι το διπλάσιο των μηδενικών. Αν διπλασιάσω τα μηδενικά, τότε αυτό είναι ίσο με το πλήθος των άσων. Το διπλάσιο των μηδενικών λοιπόν είναι ίσο με των άσων και βέβαια αυτό θα μας θυμίσει λίγο και μια αναλογία στη γραμματική που είχαμε δει. Να δούμε δηλαδή ότι λεκτικά ο εκθέτης των άσων πάει ανάποδα σε σχέση με τον εκθέτη των μηδενικών. Το διπλάσιο των μηδενικών λοιπόν είναι ίσο με τα 1.
Αυτό τώρα βέβαια είναι οδηγό στοιχείο προκειμένου να κατασκευάσουμε σωστά το λίμα της άντλησης, γιατί πρέπει να επιλέξουμε μια σύμβολη σειρά η οποία να ανήκει οριακά στη γλώσσα. Οπότε λοιπόν θα ξεκινήσω με τους άσους, έτσι, οι οποίες θα πάω να τους χώσω πε, και τώρα πρέπει να ασχοληθώ με τα μηδενικά, όπου για τα μηδενικά τώρα ισχύει το εξής. Ποιο είναι το διπλάσιο λοιπόν των άσων? 2π. Συνεπώς θέλω τα μηδενικά να είναι λιγότερα από το διπλάσιο των άσων. Πολύ ωραία. Οπότε έβαλα 0 στην 2π και για να είναι λιγότερα αφαιρώ κατά 1. Αυτή είναι μια οριακή επιλογή συμβολοσειράς και θέλω να δεις σε αντιστοιχεία με το παράδειγμα το οποίο είδαμε ότι αυτή η συμμετρία λοιπόν πάει ανάποδα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τα τετριμένα, έτσι, γιατί τώρα τα πράγματα είναι εύκολα και ανάποδα να γράφεις 0, 2π, -1, 1 στην π, πάλι σωστό είναι βέβαια, έτσι. Το μήκος συμβολοσειράς την οποία έχουμε διαλέξει εδώ είναι 3π-1. Τρίτο θέμα, το UV περιέχεται στο πρώτο σύμβολο συμβολοσειράς που έχουμε βάλει, που είναι το 1 στην π. Τέταρτο θέμα, το U είναι 1 στην I, για I μεγαλύτερο του 0. 5, το V είναι 1 στην J, για J μεγαλύτερο του 0. Και 6, το W είναι 1 στην π-i-j, 0 στην 2π-1. Το 7ο θέμα που μας ενδιαφέρει είναι αν ύψωσουμε στο τετράγωνο να παρατηρήσουμε ότι η σχέση ανισότητας εξακολουθεί να ισχύει, γιατί θα έχω ένα π συν 1, οπότε το διπλάσιο των άσων θα είναι 2 π συν 2, άρα τα μηδενικά θα εξακολουθούν να είναι λιγότερα από το διπλάσιο των άσων. Οπότε λοιπόν εδώ απαιτείται να υψώσω στη μηδενική. Έχουμε πει ότι οι ανισότητες είναι οι προβληματικές, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η συμβολοσειρά η οποία θα προκύψει είναι 1 στην π-j, 0 στην 2π-1. Συνεπώς στην ιδιωτολογία δεν ισχύει η ιδιότητα της γλώσσας, δεν ισχύει δηλαδή ότι τα μηδενικά, τα οποία είναι 2π-1 στη συγκεκριμένη συμβολοσειρά που έχουμε πλέον, είναι λιγότερα από το διπλάσιο των άσων. Πράγματι αυτό δεν ισχύει, γιατί αν διπλασιάσω τους άσους, παρατηρήστε, θα έχω 2π-2j και το 2π-1 πλέον δεν είναι μικρότερο από το 2π-2j. Πάμε τώρα στη γλώσσα την άλλη που επίσης δεν είναι κανονική. Η γλώσσα δέλτα λοιπόν θα κάνουμε και για αυτήν λίμα άντλησης. Υπόψη βέβαια ότι ξαναλέω ότι με τα βαφτίσια δεν αναφέρουμε απολύτως τίποτα. Πρώτο λοιπόν θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι να επιλέξουμε μια συμβολοσειρά. Το σχήμα που έχουμε χτίσει κάτω από τη μορφή της συμβολοσειράς εξυπηρετεί ιδιαιτέρως. 1 στην π λοιπόν, 0 στην π συν 1 και τους άσους θα τους βάλουμε όσους γουστάρουμε. Εντάξει, βασικά από 1 και πάνω και έναν άσο να βάλω και στο τέλος δεν έχει καμία βλάβη. Ούτως ή άλλως η ιδιότητα της γλώσσας εκεί μαγκώνεται είναι η ανισότητα. Εκεί έχει πρόβλημα, εκεί που μαγκώνεται η ανισότητα. Π και π και π και 1, 3 π και 1 λοιπόν εδώ είναι το κολοκύθι. Τρίτο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει είναι που περιέχεται το U και το V και η απάντηση είναι στο 1 στην π. Τέταρτο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το U είναι 1 στην I. Πέμπτο θέμα που μας ενδιαφέρει είναι το V είναι 1 στην J. Έκτο θέμα είναι η συμβολοσειρά η οποία απομένει που είναι 1 στην π-i-j και μετά τα υπόλοιπα τζιτζιμπλίκια 0 π συν 1, 1 στην π. 7. Υψώνω σε κατάλληλη δύναμη, εδώ πέρα είναι στο τετράγωνο για να πεταχτεί εκτός γλώσσας αυτό το κολοκύθι. Η συμβολοσειρά που προκύπτει είναι 1 στην π συν j, 0 στην π συν 1, 1 στην π. Και αυτή εδώ η ιστορία δεν ανήκει στη γλώσσα, διότι πλέον τα 1 της αρχής θα γράψω, δεν ισχύει η ιδιότητα της γλώσσας, γράφουμε εδώ στην ουσία. Τα 1 της αρχής λοιπόν δεν είναι λιγότερα όπως απαιτεί η γλώσσα από τα 0. Εντάξει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη συγκεκριμένη οικογένεια ασκήσεων, την οποία θα την εξασκήσουμε αρκετά και στα επόμενα μαθήματα.